αποφάσισαν να γίνουν ναυαγοσώστες, να βουτούν στα βαθιά νερά για να σώζουν ανθρώπινες ζωές, με στόχο και οι ίδιοι να γλιτώσουν από την ανεργία που τους πνίγει. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δουλειά και ψάχνω κάτι να κάνω και αποφάσισα να έρθω εδώ να βγάλω ναυαγοσωστική, μήπως προκύψει κάτι. Άνεργοι νέοι που πέρασαν μία ζωή στα θρανία για να πάρουν πτυχίο στο αντικείμενο που ήθελαν να σπουδάσουν και τα κατάφεραν, σήμερα διαγωνίζονται για μία θέση ναυαγοσώστη. Είναι και κάποιοι τελειόφοιτοι, κάνουν άλλα επαγγέλματα. Έχουμε ακόμα και γιατρούς που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και πριν κάνουν το αγροτικό τους, απασχολούνται σαν ναυαγοσώστες. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Τουλάχιστον να μειώσουμε και το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό πνιγμών. Εκεί με πτυχία πανεπιστημίου και όχι μόνο, και τώρα με την εποχή, με την κρίση και γονείς κυρίως, δηλαδή κάποιοι μεσαίες ηλικίας από άνω και 40, όλα τώρα είναι στο πρόγραμμα με την κρίση. Τι κι αν το επάγγελμα είναι εποχιακό, λένε, τι κι αν οι αποδοχές είναι ελάχιστες και οι συνθήκες εργασίας αντίξωες, το προτιμούν από την ανεργία, αναφέρουν, και βάζουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν μία θέση σε κάποια παραλία ή πισίνα. Γιατί ζούμε σε ένα νησί και η ναυαγοσώστηση είναι απαραίτητη, οπότε αποτελεί επαγγελματική αποκατάσταση. Με τα σημερινά γεγονότα σίγουρα δεν είναι και δεν συμφέρει και να δουλέψεις αυτή τη στιγμή σε κρατική παραλία. Δεν αξίζει για τα λεφτά που δίνουν. Σήμερα το πρωί, στο κολυμβητήριο του Παγκριτίου Σταδίου, οι υποψήφοι ναυαγοσώστες εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εξετάσεων που διεξάγει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Σήμερα, στο κολυμβητήριο του Παγκριτίου Σταδίου, γίνονται οι εξετάσεις υποψήφιων ναυαγοσωστών. Όσοι επιτύχουν τις εξετάσεις θα λάβουν την άδεια της λιμενικής αρχής, με την οποία μπορούν να επανδρώσουν όλα τα πόστα ναυαγοσωστών σε καθορισμένους χώρους των παράλιων του νομού Ηρακλείου. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς οι ανάγκες στο νομό Ηρακλείου είναι πολλές, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό πνιγμών που κάθε χρόνο σημειώνονται στο νησί.